Είμαστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα. Ωθονά μου, τι έχεις κάνει, φίλε, με σταματάς στον δρόμο. Απλά πράγματα είναι αυτά, Σταύρο μου. Απλά και φυσιολογικά. Δηλαδή, είπαμε ότι εδώ δεν θα λέμε μπορεί και ίσως. Το οικονομικό στάτους της πόλης, φίλε. Μα είπαμε, αν μας ακολουθήσουν πιστά, τυφλά και χωρίς αυτά τα χαζά, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες του καθενός, να ακούνε χαρτί, στυλό και να γράφουν, θα γίνουν πλουσιότεροι. Να σημειώνουν στο μαγαζάκι. Ναι, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Τα γράφουν, τα κάνουν και τι κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε πληρωμένοι φωνιάδες. Εκτελούμε την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, την Colbet. Λέμε παίξτε και κερδίστε μας. Τόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Mm. Παγερά διάφορο για το οικονομικό. Θέλω να μοιράσω χρήμα. Ναι. Κάτι σαν σε Αγιοβασίλης φάση. Ναι, μα δεν γίνεται, ρε φίλε μου, αυτά τα μάτια. Ήμασταν κάθετοι, αν θυμάσαι. Δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί τι είπαμε τότε. Περίμενε. Θα βάλουμε το ηχητικό, επειδή εγώ πρώτα απ' όλα με σταμάτησε ένα στον δρόμο και μου λέει, πρώην υπάλληλό σου. Ναι. Γνωστό και ω Σουγιά. Α, Σουγιά, ο Λιάκο. Ο Λιάκο. Τον είχα υπεύθυνο επί των εξωτερικών υποθέσεων του καταστήματο και εσωτερικών. Ναι. Και υπάρχει ανέλυξη τεράστια. Μπράβο το Σουγιά. Ναι. Όχι, ναι. Έμαθε δίπλα σου. Ναι, ναι. Και δεν τον τρώω με τίποτα. Με τίποτα, γιατί είναι γρήγορο. Είναι μετά το Μελισανίδη ο επόμενο που δεν μπορεί να φας με τίποτα. Ναι. Ο Μελισσα, ο δώσε κάτι, ε. Όχι, όχι, δώσε τα όλα, ε. Δώσε κάτι, ναι. Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το ηχητικό, τι έχει πει την Παρασκευή. Επειδή είναι ιστορία, δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι. Ακούμε λοιπόν τι έχει πει την Παρασκευή. Βάλε. Αν δεν γίνει αυτό το μάτς και αναφέρομαι στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ απλώς άσος ή για κάποιους άλλους όπως εγώ άσο-άσο, έτσι, σταματάω να μιλάω για ποδόσφαιρο για τα επόμενα 16 χρόνια. Είναι συγκεκριμένη η δήλωσή μου. Όχι, όχι, θα πάω θέση. Δεν υπάρχει θέση. Είμαι κάθετο σε αυτό. Είναι ένα μάτς το οποίο πληγώθηκε ο εγωισμός του τεράστιου προέδρου μας, χάνοντας, τρώγοντας μαχαιριά κάτω από την κοιλιά από υποτίθεται φίλο του σε εισαγωγικά. Παίζουμε με την ομάδα η οποία μας λίστεψε το πρωτάθλημα. Γιατί εμείς τώρα, φίλε μου, θα παίζαμε και θα λέγαμε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, αυτός ακολουθεί όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Πώς σας πω, για παράδειγμα, λέμε ο νεοφώτιστος Άρης. Όλη τη χρονιά. Όχι, είναι νεοφώτιστος. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Αλήθεια, αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε, θα επενδύσουμε στον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, στη νίκη του, την απλή νίκη επί της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι αυτό το ματς είναι ο απόλυτος άσος. Τελεία. Έχεις αποκτήσει τα κεφάλαια για να επενδύσεις σε αυτόν άσο. Ένα σου λέω, Σταύρο, παλιά με ρωτούσαν κάτι τι δουλειά κάνεις και τους απαντούσα έχω λεφτά. Ναι. Είναι πολύ απλό αυτό, γιατί όλα γίνονται για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν επενδυτές εξωτερικοί, τους οποίους τους κάνουν διάφορες προτάσεις οικονομικού τύπου και είτε τις δέχονται είτε δεν τις αποδέχονται. Δέχονται. Αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω με επιχειρήματα συγκεκριμένα, έτσι, έχουν αποδεχτεί όλες τις προτάσεις μου. Οπότε θα συγκεντρώσουμε το ποσό που χρειάζεται, εννοείται θα είναι πενταψήφιο, έτσι, και θα γίνουν δεν τα πράγματα. Δεν βλέπεις για εξεψήφιο. Όχι, πενταψήφιο. Πενταψήφιο θα δουλέψουμε. Ναι, πενταψήφιο, ναι. Και θα έχουμε μια απόδοση το 100% σε 90 αγωνιστικά λεπτά. Βάλε και τις καθυστερήσεις 4 σε 94 λεπτά. Εντάξει, άμα είσαι στο 72-0 δεν χρειάζεται αυτά. Όχι, κανονικά, όπως το λες. Υπάρχει το κομμάτι ασφάλεια και όλα καλά, όλα ωραία. Εντάξει, θα σου πω και μόνο το σκόρ δεν βρήκαμε. Εντάξει, τι άλλο να κάνουμε, φίλε. Βασιλικές προβλέψεις. Βασιλικές προβλέψεις. Βασιλικές προβλέψεις. Δηλαδή, και είσαι ένας άλλος άνθρωπος από ό,τι βλέπω. Ναι, το χαμόγελο. Επέστρεψε, ναι. Έτσι, φεύγει για λίγο και ξανάρχεται. Ναι. Μένα μου αρέσουν αυτά τα πάνω κάτω της ζωής. Από την απόλυτη θλίψη στην απόλυτη χαρά. Είναι καλά. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο παιχνίδι και στον ΠΑΟΚ χθες. Να αποθεώσω από αυτό το μικρόφωνο τον Πρίγιοβιτς. Αυτόν τον αρσενικό, τον άντρα τον κανονικό. Που βγαίνει μπροστά, ρε, ναι, άντρας κανονικό. Ένα center for παγκόσμια κλάση. Ναι. Έκλεισε και τα τελευταία στόματα τα οποία υπήρχαν κάτι αυτά τα γελία μουρμουριτά θα πω από φίλους της ομάδος. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το λάθος του Λαμπρόπουλου, πήρε την μπάλα σαν άτι. Ο οποίος την είδε ξαφνικά Μπαρέζι. Μπέκενπάουερ και τέτοια, ναι, ναι, σταματάω αυτά τα λάθη κάνουν στην ΑΕΚ, την βλέπουν λίγο παραπάνω. Ναι. Παίρνει την μπάλα λοιπόν ο Πρίγιοβιτς, ξεχύνεται σαν άτι. Κάνει δύο κοντρόλ. Δεν τον προλαβαίνουν. Βέβαια. Αυτός με την μπάλα, αυτός με την μπάλα, οι άλλοι τρέχουνε μόνο. Ναι. Και διασχίζει το μισό γήπεδο. Την μπάλα την παίρνει λίγο μπροστά από το ημικύκλιο της έντρας. Ακριβώς. Κάνει δύο κοντρόλ, δύο επαφές και η τρίτη δύο επαφή. Τέλεια κοντρόλ. Μπράβο. Και η τρίτη επαφή είναι ποιητική. Βασικά είναι πολύ, πολύ κλισέ το ποιητική. Είναι ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Εσωτερικό πλασέ δυνατό στο γάμα. Να γλύψει το δοκάρι και να επαναπαυτεί στα δίχτυα του Μπάρκα. Να αλλάξει για πάντα. Να ξεκουραστεί εκεί η μπάλα. Ναι, να πει ναι. Κάθομαι, κάθομαι ναι, εδώ. Ναι.
Και ήταν γκολ σε πολύ κομβική στιγμή, γιατί λέμε ότι είμαστε πολύ αντικειμενικοί και είμαστε στην εκπομπή αυτή. Ναι, ναι. Έτσι, σε μια ΑΕΚ η οποία στάθηκε πάνω από τις φιλοδοξίες, πάνω από τις απαιτήσεις, πολύ πάνω από τον, από τον πιο αισιόδοξο παδό της. Στεκότανε στην Τούμπα, υπέροχα, αυτή είναι η αλήθεια. Mm. Είχε την ατυχία με το δοκάρι. Κρίμα, θα πούμε εμείς. Κρίμα. Εμείς να δείτε πόσα δοκάρια έχουμε φάει στη ζωή μας. Αρχιλιστές. Ναι, δεν είναι καλά τα λες, φίλοι μου. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Με αυτό, μα λέμε την πραγματικότητα. Και στο δεύτερο γκολ, εκεί έχουμε δύο άτομα. Έχουμε το Λέο Μάτος, ο οποίος πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή όχι, τη δικιά μας. Σε θέλω πιο έμπειρο. Πες μου. Σε θέλω πιο έμπειρο. Έχουμε πρώτα απ' όλα το Μάνταλο που νομίζει ότι ο διαιτητής είναι Έλληνας. Ναι. Ωραία. Και ενώ έχει μια μονομαχία με τον Κάνια, ζητάει φάουλ. Συζητάει, ναι. Ο διαιτητής ο ξένος όμως δεν καταλαβαίνει γιατί αυτός ζητάει φάουλ. Και ξεκινάει την μπάλα, παίρνει την μπάλα ο Κάνιας και δίνει στο Μάτος. Και εκεί ξεκινάει μια κούρσα θανάτου. Όπως έλεγε η Μαρινέλα σε ένα τραγούδι της. Ναι. Περνάει ο Μάτος, τη δίνει στον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς όχι μόνο κάνει υποδοχή την μπάλα, την υποδοχή όταν παίζει, όταν τη δίνει στο Μάτος, είναι ακριβώς μπροστά από τον μπάγκο. Mm. Και μόλις τη ξαναδίνει στο Μάτος, όπως πρέπει να κάνει ένα απόλυτο σεντερφόρ, έτσι, καρφώνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και εκεί μπερδεύονται τα στόπερ της ΑΕΚ και νομίζουν ότι ο βοηθός είναι Έλληνας επίσης. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Κάτσε να σχολιάσουμε πρώτα τον κόρη, θα πούμε αυτό. Γίνεται η σέντρα του Μάτος ποιητική, μοναδική, εκπληκτική, με τέλεια φάλτσα, αλλά η επαφή που κάνει ο Πρίγιοβιτς στην μπάλα τι είναι. Τη χαϊδεύει ερωτικά. Ερωτικά και τη λέει τώρα πάνε, τη διατάζει την μπάλα. Πάνε στην άλλη γωνία του μπάρκα την αντίθετη και αφέσου εκεί, ξεκουράσου. Ναι, σου λέει ο Πρίγιοβιτς, εγώ με τα σενικό, εσύ μπαλίτσα είσαι το θηλυκό. Ακριβώς. Και θέλω να κάνει. Να υποταχθεί στη θέλησή μου. Ναι, και να πα στο απέναντι εσωτερικό δίχτυ. Με τα ίδια φάλτσα όμως. Αυτό είναι μαγικό. Ναι. Το χτύπημα της μπάλας τη δίνει απλώς τη δύναμη και τα φάλτσα να πάει εκεί στη γωνία. Ναι. Γεια σας. Δηλαδή, αν παίζαμε μπιλιάρδο. Ναι. Και το πλακώναμε και στο τεμπεσίρι. Ναι. Ωραία. Δεν θα το καταφέρναμε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ήταν σπάνια ομορφιά τα γκολ. Φυσικά είχαμε το άγχος αυτό των Ελλήνων διαιτητών, όπως είπες και εσύ, ότι εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα. Μπαίνουν τα γκολ και φοβόμαστε μήπως θα ακυρωθούν με κάποιο τρόπο μαγικό. Δεν πανηγυρίζουμε κατευθείαν. Ναι, δηλαδή εγώ χθες είχα ένα κλάσμα δευτερόλεπτο. Κοιτάω τον επόπτη, όπως είχα κάνει και στο λέω, πρωτάθλημα της ληστείας. Λέω επόπτη τρέχει ο διαιτητής σέντρα γκολ. Εκεί να το αλύσει του μνήμη, κομίνη. Και όμως εκείνο χαρά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πέραξε ποτέ. Χάσαμε πρωτάθλημα. Ναι. Ληστεύτηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Και τώρα όμως έχει αποκατασταθεί η τάξη για το φετινό. Έτσι έχουμε 4 στα 4 και η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει εμφανίσεις ανάλογες των προσδοκιών. Όχι, φίλε. Φανταστείτε μόλις τις κάνουμε. Και είναι απλό, θα σου το εξηγήσω. Α. Ωραία, για να σκεφτείς και ποδοσφαιρικά 100%. Αυτή η ομάδα μπήκε στα κόκκινα στη σεζόν. Παιχνίδια υψηλής έντασης. Κόντρα παιχνίδια υψηλής έντασης. Κόντρα παιχνίδια υψηλής έντασης. Φτάνουμε στην Μπενφίκα. Ανάμεσα στην Μπενφίκα παίζουμε με δύσκολη ομάδα όπως είναι η Τρίπολη. Βεβαίως είναι δύσκολη. Πάμε στον Πανιόνιο που είναι δύσκολη η Νέα Σμύρνη. Χθες πέρσι χάσαμε 2 βαθμούς εκεί. Ωραία. Και στην Τρίπολη αφήσαμε το πρωτάθλημα. Έχει απογοήτευση με την Μπενφίκα που είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Δεν είναι εύκολο έργο, φίλε. Και καπάκι γίνεται κλήρωση του Γιουλόπα και πάει κληροτίδα η πεταμένη και σου βγάζει πρώτο παιχνίδι με την Τζέλση παρά μόνο με την ΑΕΚ. Ενώ η ΑΕΚ έχει το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι τη στον όμιλο του Champions League απέναντι στον Άγιαξ. Γιατί αν έφαγε 3 από τον Άγιαξ. Η Μπενφίκα. Τώρα θα ξεκινήσουν οι σφαλιάρες για την ΑΕΚ. Θα είναι απανωτές. Θα είναι ντόμινο. Η μία πίσω από την άλλη θα έρχεται. Να ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα με ποιον παίζουν. Την έχουμε και δεν ξέρω. Το χάσα. Στον Όφι. Ναι. Δεν είναι καλά Όφι. Εγώ πάντως εκείνο για να κλείσω συμπερασματικά το παιχνίδι του ΠΑΟ χθες. Τον εκφράζει απόλυτα αυτή η έκφραση παλαιότερη. Το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή είχαμε κάποια τύχη χθες, η οποία είναι πάντοτε είπαμε αναγκαία. Δεν είχαμε εμείς τύχη, είχαν το κάρμα. Ναι, μπράβο. Το κάρμα του με ψήρισες σημαίνει ότι όταν ο Λιβάγια γίνει όπως έκανε το λάθος ο Λαμπρόπουλος, κάνει λάθος και ο Κάντιας. Ναι. Στη φάση του δοκαριού. Εκεί λοιπόν, όταν ο Λιβάγια σουτάρει, το κάρμα της αλητείας που έχεις κάνει θα σου πάει γεμάτο δοκάρι και έξω. Έτσι, και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Ωραία. Όταν είσαι 1-2-0 πίσω και πας να μπεις, ωραία, με το λάθος που γίνεται εκεί πέρα, του Πέλκα είναι το λάθος, το δεύτερο. Όταν ξεκινάει ο Μπακασέτα, λες, και ναι, πάει στο δεξί δοκάρι. Στο σου του Μπακασέτα η μπάλα θα πάει στο δοκάρι. Γιατί ψήρισες. Και δεν είναι ότι ψήρισες. Φοράς και μπλούζες. Ναι, φοράς και μπλούζες, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασιλάκη. Τα φιλιά μας, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασιλάκη. Ωραία. Πώς το λένε. Δεν το παραδέχεσαι ότι με ψήρισες. Ναι, δηλαδή αν φοράς παντελόνια θα πεις εντάξει ρε φίλε, σε βρήκα και το έκανα, sorry. Αν φοράς παντελόνια. Επειδή δεν φοράς παντελόνια, πάρ' τα 2 δοκάρια.
και στο δεύτερο γύρο πάλι δοκάρια θα έχεις. Σταύρο, θα γίνω πιο επιθετικός τώρα στο θέμα πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η άποψη δική μου συμπλέει με τη δική σου, ότι αν στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟ κάνει διπλό στο Καραϊσκάκης, έτσι, μπορούμε να στέψουμε τον πρωταθλητή από Σεπτέμβριο. Μπήκε, όχι, δεν θα έχει μπει ο Οκτώβριος, από Σεπτέμβριο. Ναι. Ναι. Θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ναι. Γιατί μετά πάρετε το τρένο και σταματήστε το. Δεν μας είπατε πώς θα το σταματήσετε. Έχεις δει ένα έργο πάλι το τρένο της μεγάλης φυγής που πήγαινε. Θα μας την κάνουν στο Χαριλάου και στην Τρίπολη. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα μας κάνουν. Αν το είπες Χαριλάου, επειδή ξέρεις, εύκολα πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, αβίαστα. Αβίαστα, ναι. Σε 53 ώρες ανταγωνιζόμαστε με τον Άρη. Ναι. Τεράστιο λάθος πάλι στοιχηματικό της Goldbet. Δεν ξέρω, έχει διάθεση για να μοιράζει τι λεφτά. Δίνει σου. Αυτή η εταιρεία. 1,54. Ας το διάλογο. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, εκεί που βγάζει τα ποσοστά. Ίσως υπάρχουν αποθεματικά. Έχουν φάει υπάρχει παπά αγανάκτηση. Έχουν φάει... Αυτή η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία που ακούει το όνομα Goldbet. Αλλά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τιμηθεί. Θα τιμηθεί. Ναι. Μην λέτε μετά αμάν τι κάναμε. Και κατεβεί τίποτα ένα 10, ένα 12. 1,54 σήμερα όποιος μπει στην Goldbet. Έχει πάρα πολύ ωραία. Τα κέρδη τα χθεσινά επένδυσε σε ένα ποσό. Καλά, είπαμε στο παρολίγιο είναι διαφορές. Ναι. Θα περνάμε και μηνύματα. Ένας άνθρωπος που προχθές μας ακολούθησε και έχει ένα σεβαστό έχεις ποσό. Δώσει, έχεις δώσει τριάδα, για να πω εγώ, μην τα λες εσύ. Έχεις δώσει τριάδα Γιάννενα. Άσο, απλό. Άσο, Ξάνθη που σου άνοιξε τα μάτια εγώ, βέβαια, του Σέτο. Το 2-12 της Ξάνθης ήταν ένα από τα λάθη. Ναι. Το 3-0 το ξεκούραστο. Και εγώ πιάσα και Χέντριτσικ. Σκόρε. Ναι. Και τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Και Αστέρα Τρίπολης που στέλνει. Τετράδα. Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Καλά, ναι. Και στήλη, το μόνο που δεν βγάλαμε είναι αυτή το δικό μου το φλάσ με τον γκολ γκολ στο ΆΚΑ. Που άνοιξε το παιχνίδι νωρίς και αυτά τα ζώα του Λεβαδιακού δεν βάλανε ένα γκολ. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για μια ακόμη εβδομάδα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Πηγαίνει παραπάνω από την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. 4-4. Ναι. Μπράβο στον Γιώργο Τοδόνη, στον Ταμπίζα, έτσι. Με αυτά, με πενιχρά μέσα, έχει την ομάδα σε πάρα πολύ υψηλά στάνταρ. Κοίτα, φίλο Παναθηναϊκός, με το μείον 6, αν ξεκινούσε με δύο κέντες στην αρχή, δεν το σώζε. Ο μόνος τρόπος να το σώσει ήταν αυτός. Φίλε, παίζει και ποδόσφαιρο. Τα νέα παιδιά, πέρα από την ταχύτητα που λέμε και αυτά, είναι παιδιά τα οποία είναι ταλέντα. Έχουν ποιότητα. Ρε. Έχουν, είναι ποιοτικά, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, έχουν τακτική παιδεία. Οι πιτσιρικάδες ήταν πρωταθλητές πέρσι. Ναι, δεν είναι τυχαίο, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν γίνεται να κάνει το απόλυτο, θα του έρθει και ένα ποδιά. Αλλά αυτό που κάνει, φίλε, βοηθάει και το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, φίλε Σταύρο, και τον φίλο μας το Φώτη. Το Φώτη. Το Φώτη, ο οποίος βρήκε στην πρόβλεψή του το goal de Lizisi. Απλά το παιδί δεν βρήκε την αιστεία. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φίλος μας και είναι. Κανονικά πρέπει να πληρωθούν. Ναι, ναι, ναι. Να πληρωθούν. Τώρα σε goal bet θα πάει ένα τηλέφωνο προσωπικό. Ναι. Τον Πλιάκο, ναι. Γιατί για τον Πλιάκο μιλάμε. Ναι. Ναι. Αστέρι αυτό τη δημοσιογραφία, το κόσμημα. Το κόσμημα αυτό. Φίλος μας. Και αντικειμενικός πάντα αυτό το χαρακτηριστικό του. Τον αγαπάμε. Εντάξει, το παλικάρι αυτό λοιπόν, το καμάρι της οικογένειας του Άρεος, έδωσε anytime the Lizisi, το πέτυχε. Να, δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Κανονικά αυτό πρέπει να πληρώνεται. Γιατί να σου πω κάτι, φίλε. Σκόρερ. Δεν καταγράφηκε ο σκόρερ. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ε? Α, τώρα που μιλάμε για αυτό το γκολ. Ερώτηση. Πάω σε Κουιζάκη. Πολύ δύσκολο. Σταύρο. Ναι. Είναι στα ύψη το επίπεδο αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις. Δύο είναι που ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και περισσότεροι. Βάλαν δύο αυτογκολ σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που να βάλανε δύο αυτογκολ σε ένα παιχνίδι. Κολτσίδας ένας. Δύο αυτογκολ. Όχι, δεν νομίζω. Παίκτης του Άρη σίγουρα. Είναι ή ο Κολομητρούσης ή ο Κολτσίδας. Είναι ο Κολομητρούσης. Ναι. Είναι ένα Λάρισα Άρης 2-2. Ναι, ναι, ναι. Και βάζει δύο αυτογκολ. Ναι. Δύο κανονικά. Και επίσης δύο αυτογκολ έχει βάλει ο Ισά, όχι ελληνικό. Ο Πιέρ Ισά που ήταν τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό και έπαιξε και στον Ιωνικό, έχει βάλει δύο αυτογκολ σε ένα παιχνίδι με τη Μαρσέιγ. Έχει βάλει και δύο αυτογκολ. Αυτό δεν κάνω να το σκεφτείς ποτέ γιατί δεν το βρει κανένα στον κόσμο, όχι εσύ. Ένα Παναθηναϊκός Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Ξάνθη. Είχε Ξάνθη έναν Χατζημοησιάδη. Το θυμάμαι. Ρε. Το θυμάσαι ένα Χατζημοησιάδη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, τι ήταν, ναι. Ένα απαράμιλο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακά του. Κανονική λόμπα. Αφού τον είδε ο τερματοφύλακας, θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν ο Γεωργός τερματοφύλακας. Το κοιτάει με μια απορία. Τι κάνεις τώρα εσύ, φίλε μου. Μόνο που δεν πανηγύρισε το παιδί. Και για να το φτιάξει εντελώς, βάζει και δεύτερο. Ξέρεις, μια παράλληλη σέντρα αυτή που είναι για όλους. Ναι, ναι, ναι. Από τώρα που θυμήθηκα παράλληλη σέντρα. Κάτσε λίγο να βάλουμε μια ανατελεία. Ναι. Έχει βάλει αυτόν κολάρα τέτοια. Ο κολλητός σου, Βασίλης ο Μπρομπόκης. Πού έβαλε. Σε ποιο παιχνίδι. Ο Βασίλης είναι μπακάρα. Είπαμε. Ναι, κορυφαίο δεξί μπακ της Ελλάδος. Τελεία.
Ναι, δεν παίρνει μηνύματα ότι βάζει αυτόν τον γκολ ο Βασίλη. Ναι, ναι. Πού έβαλε αυτόν τον γκολ. Ο κορετό σου έχει βάλει μια αυτογκολάρα. Για πες. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 0-3-3-3. Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Την άχτηκε το δείχτη. Άμα δεν θέλω να θυμάμαι κάτι, τα διώχνω. Τη μία να μην υπάρχουν, ξέρει. Ότι δεν τα ζήσαμε ποτέ. Ναι. Κάτι πήγε να πει. Και πού να θυμάμαι ότι πήγα να πει. Α, σα τάφω. Στάβα στο τάξη, κύριε. Το Σάββατο ήμασταν μαζί σε ένα γάμο, συνδιασκεδάζαμε στο γλέντι γάμου. Ήταν κανονικό μοντελάκι, κοστούμάκια και τέτοια. Καρό, μαρό και αυτά. Ναι, όλη την ποιότητα. Και σήμερα είναι όπως πρέπει με τις βερμιδίτσες, το άνετο, ωραίο, χαλαρό. Με την είναι άλλο ρέκο, ρε φίλε. Άλλο ρέκο με την. Α, έχει άλλο ρέκο. Άλλο ρέκο. Πηγαίνω εκεί με την από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία. Φίλε, εγώ το πρωί. Ο Ολυμπιακό Πανιόνιο είναι το Χατζημοησιάδη. Με ενημερώνει ο τεράστιο συμπέκτη του. Ναι. Ολυμπιακός Πανιόνιος. Ναι. Βάζω στοίχημα λοιπόν. Εγώ λέω ότι είναι Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι είναι Παναθηναϊκός. Είναι 1985. Αμφισβητής. Προκαλώ. Αμφισβητός ευθεία, ναι. Τον να ξέρεις εγώ. Ναι, τον αμφισβητώ. Εδώ τον άλλον τον είχα πει ότι έπαιζε ένα μάτς και δεν ήξερε ότι έπαιζε. Το ξέρεις αυτό, τέτοιο στοίχημα έχω κερδίσει. Τι. Έχω κερδίσει στοίχημα τεράστιο. Ναι. Άκουσε πότε αυτά που ναι. γίνεται στη ζωή. Το 1988 ναι. έπαιζε η Εθνική Ελπίδων. Ναι. Μια εκπληκτική ελπίδα που είχαμε εμείς. Λοιπόν, παίζαμε ημιτελικό με την Ολλανδία στο Καραϊσκάκη. Την κερδίσαμε 5-0. Τέσσερα γκολ εστίας Κατασαβίδης. Και το πέμπτο. Μάκη Τζάτζος. Ναι, καλά, δεν ήταν Μάκη Τζάτζος εθνική ελπίδα εκεί. Δεν ήταν. Όχι. Το πέμπτο ποιο το έβαλε. Το πέμπτο το γκολ το έβαλε γιατί θα σκεφτεί τζάμπα και θα φάμε την ώρα. Περίμενε, θα το βρω. Θα το βρω. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι εκείνη η εθνική. Εντάξει. Εκείνο το έβαλε το πέμπτο. Ναι, για πες. Το πέμπτο το έβαλε. Και θα χάσουμε πολύ χαβόνο και θα το πει ποτέ. Είναι ο Κώστας Οικονομίδης. Κουστάξει το βέβαια. Το 5-0 έκανε. Άκου τι εθνική ελπίδα ήταν εκείνη. Ναι. Τερματοφύλακας, ο Παναγιώτης ο Μολακίδης, ο συγχωρεμένος. Το θυμάσαι, το Ολυμπιακό. Ναι. Από τις Σέρες. Από τις Σέρες, μπράβο. Ναι. Δεξιά, ο πιο όμορφος δεξί μπακ, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι. Αριστερά, ο Καπουράνης. Καπουράνης. Στόπερ ήταν ο Χατζηνικολάου. Ναι. Μαζί με του Ηρακλή το Βακαλόπουλο. Βακαλόπουλο, ο Παγώνη. Έχει... Άκουμε σε γραμμή. Mm. Μαυρομάτη, ο Σωτήρης, πάω και μετά Ολυμπιακό. Mm. Κώστας Οικονομίδης και Νίκος Νόμπλιας. Νόμπλιας. Πιχτάρης και ίδιο. Καρασαβίδη, Στέφανος Μπαμπόκης. Στις πλευρές. Ο Μαδάρα σου μιλάω τώρα. Mm. Ποιο άλλο ήταν. Συντεφό. Ποιο ήταν μπροστά. Δεν ξέρω, νομίζω ήταν ο Μουστακίδης, ήταν ο Σάκης. Ο Σέξ Μουστακίδης, δεν είμαι σίγουρος να ξέρω. Αυτός ήταν. Δεν είμαι, ήταν άλλο εντεφό. Αυτό ήταν. Άκου πήγαμε εθνική ελπίδα. Και άκου τη στίχημα με βάζει ο άνθρωπο. Ο Παπαδόπουλο έπαιζε λοιπόν στο μάτς. Ναι. Και βρισκόμαστε ένα βράδυ σε μια αθλητικό στέκι παίζοντα και χαρτάκια. Light. Παράξενο για μένα και τον Γιώργο. Ναι, και το λέω ο Γιώργο εκείνο τον ημιτελικό με την Ολλανδία. Άντε δεν με λέει που ήταν ημιτελικό με την Ολλανδία. Και μετά παίξαμε με τη Γαλλία και χάσανε τα παιδιά. Ναι. Έτσι χάσανε εύκολα και 0-0 και 3-0 χάσαμε στη Γαλλία. Ναι. Η εκείνη η εθνική Γαλλία, η εθνική ελπίδων, από τους 16 παίκτες, οι 15 γίνανε διεθνείς. Ναι. Από τη δικιά μας εθνική ελπίδων του τότε γίνανε οι 4 διεθνείς. Ναι. Οι 5 με αίμα. Ναι. Με αίμα είναι και ο Μαυρομάτης, ο Νιόμπλιας. Και ο άνθρωπος δεν θυμόταν ότι ήταν ημιτελικός, που ήταν κόμβος της καριέρας του, έτσι. Ναι. Με λέει, βάζουμε στιγμή, φυσικά το λέω. Βάζουμε στη μέρα, τώρα παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Τι ήταν, ημιτελικό, ρε παιδιά, και μετά παίζαμε τελικό. Ναι. Άντε με το λέει, παίξαμε μετά με τη Δανία. Ό,τι να είναι, με μαγιό. Οι παίκτες κολλάει το μυαλό τους. Ναι. Επειδή έχουν πολλές παραστάσεις, μπερδεύονται. Επειδή τα ζουν. Ναι. Καταλάβες. Εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα, κύριε Σταύρο, μας έχει δύο μάτς. Mm. Παίζει ο Πανετολικός, η ομάδα της καρδιάς μας, η δεύτερη, η Β', η συμπάθεια που εκφράζουμε για το Αγρίνιο. Παίζει με τη Λαμία. Μας ακούει ο Δέρας με τον Προπόκη, τζάμπα τα λέει. Μονίμως. Μονίμως, μονίμως πρέπει να δεν αφήνουν ατάκα για ατάκα. Ναι. Πρώτον του μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας. Ακριβώς. Γιατί μετά πηγαίνουν, ξέρεις, εμείς αυτά που λέμε, ναι. πάει αύριο μεθαύριο άλλο σε ένα καφενείο και βγάζει κοπέλες. Ναι, εννοείται, εννοείται. Να ξέρεις, ναι. γιατί δεν ακούν όλοι. Να τι είπα. Βασικά δεν έχω βγάλει κομμένα σε καφενείο, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ναι, δεν έχει σχέση. Δεν μπορεί έχεις, να βγάλει και σε καφενείο και στον δρόμο και στη στάση. Ναι, εντάξει. Οπουδήποτε μπορεί να γράψει. Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ, ποτέ. Όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδέ μένει, έλεγε ο Ηράκλητος. Αυτά τους όλα είναι ρευστά. Αυτά του λε, ναι, ναι. Αυτό το έλεγε, τι να το πούμε. Ναι, το έλεγε. Δηλαδή δεν το έλεγε. Ο Γαλιλαίος δεν είπε κινείται. Τον πλακώσανε η ιερά εξέταση ο ένα ο άλλο και αυτό λέει εντάξει, κάντε στο δικό σου. Δεν κινείται. Και αλλά κινείται γάμο την τρέλα. Εκεί οι παπάδες μην τους τα πεις αλλιώς. Μην τους τα πεις αλλιώς. Όπου η ιερά εξέταση. Ναι, καβρώμα. Είσαι καταδικασμένος πριν. Χίλιες φορές χειρότερα από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ναι, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, Πανετολικός.
Ο Χάβος γυρνάει εκεί. Ναι. Εγώ τον Πανετολικό, φίλε μου, άσχετα που γυρνάει ο Χάβος ή φεύγει, κάνει ό,τι θέλει, τον βλέπω άσο. Δίνω μία πρόταση για σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι όλη η Super League ήταν no goal. Ναι, αυτό σκόραν απίστευτο. Σκόραν οι υπεδοχοί, δεν σκόραν οι φιλοξενούμενοι. Είναι απίστευτο. Δεν έβαλε γκολ φιλοξενούμενο έω τώρα. Ω τώρα. Και μακάβει να συνεχιστεί αυτό. Το λέμε αυτό χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας το Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ναι, το έτερο μάτς. Ναι, ναι. Δηλαδή αν ρίξει 2-0 το Πανιώνιος Ολυμπιακός. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Μια αγωνιστική στην Ισπανία, πριν από αρκετά χρόνια, τελευταία αγωνιστική, είχαν βγει όλα τα μάτς 4-6 γκολ. Ναι. Και τότε δεν υπήρχαν στοιχηματικές εταιρείες νόμιμες, ναι, όπως είναι σήμερα η Goalbet, νόμιμη, υπεύθυνη, σίγουρη. Ναι. Υπήρχαν οι πλανόδιοι, ναι, τα εύκολα. Όλοι εκτελέστηκαν. Βγήκανε, ναι, 8 μάτς 4-6 γκολ, φίλε. Και κατά ένα μαγικό τρόπο παίχτηκαν αυτά. Και μετά ξέρεις. Υπήρχε πληροφορία ή από έστικτο. Αυτή η πληροφορία ήταν, αυτά πετάνε. Ναι. Είναι οι παίκτες στην αγανάκτηση. Ξέρεις ότι όλα τα στοιχήματα τα μεγάλα παίζονται Κυριακή βράδυ. Ναι. Το μιλάω εμπειρικά. Ναι. Παίζονται είτε για να ρεφάρεις, είτε για τη Δευτέρα και λες, πρέπει να πληρώσεις, ή πας να κάνεις διαφορά. Ναι. Δηλαδή εκείνες οι Μπενφίκες Κυριακή βράδυ, η Πόρτο, κάτι Μπόκα, κάτι Καμπιονιάτο Βραζιλέο, ενώ κοιμάται τα δύο τρίτα των Ελλήνων, υπάρχουν κάποιοι που είναι εξάγρυπνοι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περιμένουν τα τένις και μιλάνε μέχρι τις 4 τα χαράματα. Τον έφαγα τον άντρα. Τον έστειλε τον άντρα. Και εσείς, παιδιά, παίζετε στοιχήματα. Εντάξει, παίξτε και τένις, παίξτε και ρουλέτες, αφού μπες στην Goalbet παίζετε. Αλλά μην μας κουράζετε εμάς τα μυαλά. Αφήστε μας να κοιμηθούμε, να ζήσουμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Σάββατο και Κυριακή ο Θεός ξεκουράστηκε. Εμείς Σαββατοκύριακο είμαστε, δουλεύουμε γκασμά, νύχτα μέρα. Μόνο και βγήκε ξεκουράστηκε ο Θεός, όχι και Σάββατο. Εντάξει. Αυτό. Πάμε στο διάλειμμα. Η Goalbet είναι μαζί μας. Είναι εδώ. Χωρίς Σοφία σήμερα, το καταλάβατε. Χωρίς Σοφία, η οποία έχει το ελεύθερο, ναι, να κινείται όπως θέλει. Δεν τη δεσμεύουμε. Είναι γεγονός αυτό. Πάμε να πάρουμε την ανάσα μας, να πιούμε τα νερά μας, να συνεχίσουμε στο ρυθμό που ήμασταν και βέβαια περιμένω κάποιον να αποθεώσει το βασιλιά, να ανοίξω γραμμές μετά. Θα ανοίξω γραμμές. Είσαι έτοιμος να υποδεχτείς γραμμές? Ό,τι θες εγώ. Ωραία, θα ανοίξω γραμμές, φίλε. Αλλά επίπεδο, όχι. Επίπεδο, ρε, επίπεδο. Όποιος δεν μπει τέσσερα κεφάλαια από τα αρχεία δεν βγαίνει. Ναι, έτσι, εντάξει. Πάμε και σε λίγο πάλι πίσω με γραμμές. Και να είμαστε. Και θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε πρώτη φορά γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Περιμένω να αποθεωθεί ο βασιλιάς για την επένδυση που σας παρήχε. Όχι, περασμένη... θέλουν, παράσεις... όχι, με το ζόρι. Καλησπέρα. Όχι, δεν θα αποθεωθεί για την επένδυση. Ναι. Θα αποθεωθεί για το πνεύμα του. Γιατί αυτό μετράει πιο πολύ, να μην είμαστε ληστές. Ωραία. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βασικότερο. Ναι. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για θεία δίκη, δεν είναι θεία δίκη, φίλε. Αυτοί που κάναν δουλειά ήταν οι ειρηνίες. Γιατί οι ειρηνίες, βέβαια. Έτσι, παίρνανε άδεια για να εκτελέσουν την εκδίκηση. Παίρνανε άδεια από τον Άδη. Εξήγησε στον κόσμο ότι είναι ειρηνίες, για να μας καταλαβαίνουν όλοι. Να το καταλάβω. Ήταν αυτές που εκτελούσαν, ήταν οι εκτελεστές, ήταν οι Πρίοβιτς. Σε κυνηγούσαν οι ειρηνίες, λένε. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή παίρναν άδεια από τον Άδη και την Θεία Δίκη, για να μέσα στη νύχτα παίρνανε και μεταμορφωνόντουσαν, παίρνανε συγκεκριμένες μορφές, ανάλογα την εκδίκηση. Λοιπόν, και εκτελούσαν το, ας το πούμε, το συμβόλαιο. Το θεάριστο έργο. Το συμβόλαιο. Έτσι, λοιπόν. Αυτό, γιατί, γι' αυτό πίστευα ότι δεν θα μπουν γκολ όσο ήταν μέρα ακόμα. Θα μπουν πιο να ανοιχτώσει καλά-καλά. Έτσι, για να πιάσει όλο στο αυτό. Στο 29 ήμασταν 9 η ώρα δηλαδή. Έτσι, έτσι, είχε ανοιχτώσει. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Και το δεύτερο που θα να σου πω, φιλοσοφικά σε έχω καλύψει. Άστο, πολύ μπροστά είσαι. Λοιπόν, πρόσεξε το άλλο. Τι δήλωση κάνει ο αντίπαλος προπονητής? Δήλωση μικρού παιδιού. Και τι δηλώνει αυτό? Τα κωμικοτραγικά αυτά ήμασταν καλύτεροι. Δήλωση μικρού παιδιού. Αυτό ποιος το παθαίνει? Αυτό το παθαίνει ένας άνθρωπος, ένας ενήλικας σε σύγχυση, που δεν έχει τι άλλο να πει και γυρνάει στη βρεφική, στην προπαιδική ηλικία. Στην νηπιακή, ναι. Προσέχεις. Δηλαδή ναι, αυτό είναι... Δηλαδή αν ακούει ένας ψυχολόγος, πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό. Ότι όντως έτσι γίνεται. Όταν δεν έχει να πει ο ενηλικός, πώς σε πιάνει η γυναίκα σου, ρε παιδί μου, και λες, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ξέρεις τι με θυμίζεις, αυτό που είπες ανάλογο, που είναι στο κρεβάτι ο άντρας με την κόμενα και λέει η κόμενα, τι ωραία λέει να μας βρει το πρωί αγκαλιά. Και απαντάει ο άντρας, το πρωί να μας βρει, η γυναίκα μου να μην μας βρει. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να εξάρουμε και τη στάση του Λουτσέσκου στα γκολ που βάζουμε.
Είναι υπέροχος, ούτε πανηγυρίζει, ούτε γελιότητες, τίποτα. Είναι σοβαρός, ακέραιος, κοιτάζει, ατενίζει το στόχο. Δεν κάνει γκίχ στο πρώτο γκολ, αν τον βλέπεις. Ναι. Απλά μετά πάει ο πλήγος στο δεύτερο και τον αγκαλιάζει. Εντάξει, εντάξει, ναι. Να κάνουμε τώρα, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Θυμάσαι κάτι γελιότητες, πανηγυρισμούς ο Λεμονής πήγαινε από το ένα άκρο στο άλλο που έτρεχε. Τάκλιν έκανε, ναι, ναι. Α, το πούμε για γελίο πανηγυρισμό. Mm. Θυμάσαι ένα. Mm. Φίλε μου, εσύ το θυμάσαι ένα μπάσκετ που κερδίζει δύο βολές σε νεκρό χρόνο ο Κακιούσης σε ένα Ερακλή Σάρης. Σε μένα μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κερδίζει... Όχι, δεν είναι μεγάλο στο μπάσκετ. Α, τέλος πάντων. Έχει... Είναι καλός ο χρόνος και κερδίζει δύο βολές ο Ερακλής. Αν τις βάλει, κερδίζει τον Άρη. Ο Κακιούσης αρχίζει στο Ιβανόφιο και παραγυρίζει γύρω-γύρω. Τρέχει μόνο. Τρέχει. Λέω τι κάνει ο Μάρκο. Ακού. Χριστό, τι βολές και τι κάνει και τις δύο. Φυσικά. Έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, χαίρομαι πολύ που συμφωνώ με τον Βασιλιά. Μάλλον χαίρομαι που ο Βασιλιά συμφωνεί μαζί μου. Νομίζω ότι κρατήσαμε το επίπεδο ψηλά. Πάμε, πάμε, πάμε. Να σε καλά. Φίλε. Θα δώσουμε ένα άλλο πνεύμα στο ραδιόφωνο της πόλης. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, φίλε. Γλυκά και ωραία. Με καζούρα έντονη όταν πρέπει, χαβαλές. Ναι. Αλλά μέσα στην πόλη είμαστε τώρα, είναι δυνατόν. Δηλαδή, εσύ έχεις 5 φίλους Αυγιανούς, εγώ έχω 20. Ναι. Ηρακλειδείς. Το βράδυ βγαίνουμε μαζί, χαβιαντιζόμαστε. Δεν έχεις είναι δυνατόν. 20 φίλους Αυγιανούς. Έχω, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτή την περίοδο πώς αντιμετωπίζεις? Όχι, τους βλέπω μετά το προχθεσινό. Ναι. Αυτό έρχονται τώρα σιγά σιγά στα ίσια τους. Και σε αυτό η απόλυτη έπαυση στην αρχή, ναι, είναι αυτό που είναι η ύφεση, η κρίση και η άνοδος. Έτσι πηγαίνει. Κρίση, η ύφεση, η άνοδος. Τώρα περνάνε στην ύφεση. Ναι. Γιατί είχαν μια άνοδο μέσα στο μυαλό τους, τρέλα. Ναι. Μα εγώ νόμιζα ότι ρίχνει το ποτάμι μας από την αρχή. Νόμιζα ότι κάτι έγινε και δεν το κατάλαβα. Ναι, ρε, το πήραν, μπράβο τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή, πού να γίνουν και καμιά επιτυχία. Τώρα και ήδη έρχεται το μάτς, Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη σε αυτό το μάτς. Όχι, όχι, τη Τετάρτη στο μάτς, θεωρώ και το δεδομένο βασικά αυτό ότι ο προπονητής μας θα συμπεριφερθεί όπως πρέπει, κάνοντας το σωστό rotation, γιατί η ομάδα μας αμέσως απαρτίζεται από 19-20 βασικούς ποδοσφαιριστές. Ναι, υπάρχει θέμα εκεί. Δεν πρέπει, δεν πρέπει να παίξει ο Άρτα, δεν πρέπει να παίξει ο Ακπόμ, να τον δούμε, δεν πρέπει να παίξει ο Καρέλης. Έχω και τόσα παιδιά. Ο Τόσκα, ο Βέρμπλουμ. Εδώ όλοι αυτοί που είπαμε είναι αλλαγές σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι, δεν δικαιολογούνται οι αλλαγές μας να μην κερδίσουν. Ναι, 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 δυνατό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι. Το μάτς είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μην με πείτε κύπελα και χαζάκι γιατί θα προκριθούν και οι δύο. Όχι, με τίποτα. Όχι, απλά. Όχι, είναι και σοβαρό. Αυτό, ισχύει. Αλλά πρέπει να παίξουν και τα παιδιά τα άλλα. Να παίξουν, αυτό λέω. Να παίξουν και να κερδίσουν. Αυτοί λένε ότι θα κάνουν rotation. Εννοείται ότι δεν το πιστεύουμε. Rotation πώς θα κάνουν, δηλαδή. Ποιος θα παίξει. Ε? Για πες το rotation. Δεν θα παίξει ο Βαλεριάνος και θα παίξω εγώ. Ναι, να καταλάβω. Βαλεριάνος Παοξάκη, άλλωστε. Ναι. Να ξέρεις. Έτσι μου λένε, δεν ξέρω. Έτσι μου λένε. Δεν το ξέρω. Δε. Ωραία. Δεν ξέρω. Ο Καρυπίδης θα θέλει να κάνει το κομμάτι του, ρε φίλε. Δεν θα θέλει να κάνει το κομμάτι του. Εντάξει, αυτός πρόεδρος ομάδος είναι πάντα θέλει να κερδίζει ομάδα του, φίλε. Τι γίνεται, ναι. Ένα άλλο πράγμα, εννοείται. Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί να το ψάξει αρκετά. Και να πει εντάξει, έχω την Τρίπολη την Κυριακή, αλλά δεν θα πάρω και το Champions League. Το οποίο άρεσε Τρίπολη βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ναι. Θα δούμε και το προπονητικό. Έχω φίλο μου που στοιχημάτισε μεγάλο χρηματικό νούμερο, ποσό μάλλον, ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια ο Άρης, αυτό που έκανε μέσα στα Γιάννα, στο προηγούμενο και το επόμενο με τις Τρίπολης, ο Άρης δεν θα κάνει 5 πόντους. Είσαι στους 3. Ναι, γέλασα. Άρα με χ2. Με χ χάνει. Με διπλό χάνει και κερδίζει ο έτερος. Ο οποίος εσύ. Ναι, δεν είπα, έχω φίλο μου, Σταύρο. Ναι, τι να κάνω. Ήταν ένα στίγμα όχι εμπάθειας, είναι στιγματικές ευκαιρίες. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να περάσουμε ένα μήνυμα ακόμη, ναι, ότι το μεροκάματο είναι στη γύρα. Μην κάθεστε σε ένα σημείο. Όχι, όχι. Πρέπει να κινήσει. Να κινήσει. Ναι. Δηλαδή, άμα κάτσουμε εγώ σε ένα γραφείο και σε ένα γραφείο και κοιτιόμαστε και περιμένουμε να πέσουν τα λεφτά από το ταβάνι, ποτέ δεν θα πέσουν, να ξέρει. Δεν θα πέσουν. Δεν θα πέσουν. Με τίποτα. Εκτός αν είμαστε στο χωριό και έχει καμπάτσα κακιβώτιο με λίρες η προγιαγιά. Χαλάσει η οροφή. Άκου μια ερώτηση, ωραία, θα σα κάνω για λίρες. Να σε πω. Ένα ποτήρι νεροπότερο, πόσες λίρες παίρνει μέσα? Ξέρεις και αυτά. Παντού, επί παντός επιστητού μιλάμε. Πώς? 400 λίρες, ένα κλασικό νεροπότερο παίρνει μέσα. 400 και αν βρεις ένα τενεκέ με λίρες, τενεκέ που λέμε, και ένα τενεκέ με λίρες, ναι, ξέρεις πόσα λεφτά έχει βρει? Πώς είναι? Τενεκέ λαδιού αυτό το μεγάλο, ναι, το κλασικό. Το 20 λίτρο. Μπράβο, 15 λίτρο. Είναι αυτό, ναι, το μεγάλο τέλος πάντων. Αυτό που πληρώνουμε 70 ευρώ στη Μαύρη. Ναι, έχει βρει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος 112 εκατομμύρια ευρώ. Ας το διάνο. Ναι, ο ένας τενικές λίρες, να ξέρεις τι είναι. Πόσο είναι λίρα τώρα, κανένα 200 άρι, η μία, ή πιο λίγο. 50. Ναι, μια φορά σε μια μέσο που ήμουν, βασιλιά μου,
Τότε πεινούσα, ρε φίλε, πολύ πεινά. Φτωχαδάκι. Ναι, είχαν φανεί τα σανίδια. Άκου, ναι. Και κερδίζω μία λίρα στο τσουρέκι. Και αυτό ο Βασιλόπιτα, πώς τη λένε. Στημένο ή κανονικό. Κανονικό. Α. Και δεν ήταν πίτα μεγάλη. Διάλεγε και είχε ένα από τα τσουρέκια που διαλέγαμε από μία τέτοια, είχε μία λίρα. Τότε για μένα ήταν 35.000 δραχμές η λίρα, που ήταν, ρε φίλε. Έλυσε το οικονομικό σου πρόβλημα. Λες, γιατί να δουλέψω εγώ στο υπόλοιπο της ζωής μου. Λες, ναι, τελειώσαμε. Έλυσα ένα πρόβλημα. Τόσα λεφτά, τι θα τα κάνω. Τι θα τα κάνω, ναι. Εντάξει, πάω στην τράπεζα την άλλη μέρα τη σκοτώσω. Γιατί δεν πεις την ίδια. Γιατί ήταν βράδυ. Α, εντάξει. Ναι. Ναι. Τι να πάω. Και πώς το λένε. Πάω στην τράπεζα και μου λέει το σύχαμα και αυτός που έβαλε τη λίρα μέσα και αυτός που ήταν στο ταμείο. Ότι φίλε αυτή πιάνει 21 χιλιάρικα. Από 35 πήγες να πάρεις. Από 35, του λέω τι φάγω με αυτό ρε φίλε, με να βρήκες, λέω τι είναι αυτό. Δεν μιλάμε για 45% κάτω. Είναι γρατζουνισμένη μου λέει, μπαπ, και το άλλο το σύχαμα είχε βάλει γρατζουνισμένη λίρα. Όχι, ναι. Εκτέλεση. Εκτέλεση και έφαγα μείον 14 χιλιάρικα φίλε, που ήτανε. Όχι, σκαμπύλη. Οδύνη τότε κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να μιλήσει εκείνη τη μέρα σε κανέναν. Εμείς να φανταστείς, στείναμε μικρή. Ναι, δεν το πιστεύω αυτό. Και τις λίρες που δεν ήταν λίρες στο σχολείο. Δηλαδή, μια Βασιλόπιτα, μια τέτοια. Ναι. Δίναμε αβάντα στο δικό μας. Είναι ένα εδώ, είναι με ένα τρόπο, με ένα σημαδάκι, κάτι. Βάζαμε όλοι να φάμε το κομμάτι του τσουρεκιού και ο του θαύματος κέρδιζε αυτός που θέλαμε. Καλά, οι γιαγιάδες είναι κορυφές στο στήσιμο Βασιλόπιτας. Για να την πάρει ο γονός. Γιατί λοιπόν, στην Ελλάδα μέχρι και αυτό. Για να είναι ευχαριστημένος, ε. Ναι. Για πες μου τώρα, ξένος διαιτητής. Ναι. Ωραία. Δεν του βγήκε καμία δύσκολη φάση, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν άριστος. Εγώ λέω ότι μας έδωσε τη ανάποδα και μας έκοψε τη φάση του πρίγκιπα στα κάτω. Όχι, εντάξει, όχι, μην ψάχνουμε, μην δηλίζουμε τον κόσμο. Άλλο λέω εγώ. Το γεγονός και μόνο ήταν ξένος. Και άφησε το παιχνίδι να παίξει. Δεν εκθέτει τους δικούς μας. Εγώ πάντως θεωρώ, φίλε μου, ότι οι δικοί μας σε ευστροφία θέλουν 20 σαν κι αυτούς. Όμως μπαίνει μέσα ο διάβολος. Θέλουν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Έτσι, δεν κάνουν μια διαιτησία ό,τι βλέπουν. Να ξέρεις ότι ο μέσος φίλαθλος, όχι κάποιος με ιδιαίτερη ξυπνάδα, καταλαβαίνει το λάθος. Μπορεί να γίνει λάθος 100%, φίλε μου. Φαίνεται το ανθρώπινο λάθος και φαίνεται ο δόλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το διακρίνει κανείς. Τώρα είδες ο ξένος, ό,τι έβλεπε σφύριζε. Εγώ θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Άφησε το παιχνίδι να παίξει. Ναι, να παίξει κανονικά. Ο Μάνταλος. Ο Πασχαλάκης, θέλω να μιλήσουμε για αυτόν. Ναι. Πασχαλάκη, έτσι, ο οποίος έγινε αυτή τη στιγμή βασικός και αναντικατάστατος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έτσι, να την πιάνει την μπάλα λίγο. Δεν ξέρω αυτό τι γίνεται. Έτσι. Μπράβο στο παιδί που ήρθε από τέταρτος, που εξαργύρωσε μια μυθική εμφάνιση που έκανε σε ένα ΠΑΟΚ Γιάννενα 0-1 με 48 τελικές ευκαιρίες, ναι, που η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Μπράβο του που ανέβηκε γολγοθά κανονικό. Τέταρτος ήρθε. Ήρθε για να περάσει και να μην ακουμπήσει. Ναι. Τόσοι και τόσοι τερματοφύλακες. Ποιον από το θυμηθούμε που πέρασαν και δεν είδαν καν μισή συμμετοχή. Mm. Το παιδί μπράβο του έφτασε σε ένα υψηλότατο επίπεδο. Έτσι. Ας την μπλοκάρει την μπάλα και είναι σοβαρός. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τώρα χθες έπεσε σε ένα out. Και τρόμαξε όλη τούμπα. Λέω κάτι γίνεται. Θυμάσαι να σου πει ένα out. Κανονικά δύο μέτρα. Τέλος, τελευταία φάση. Δύο μέτρα out. Και έφυγε. Ναι. Τέλος και πάνω. Έκανε και ένα σουτ που πήγε πάνω του. Αντί να την μπλοκάρει, την έδωσε την έστωση στο παιδί. Ασίστη. Και είναι εύκολο. Αλλά ξεστημένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Μηδέν παθητικό. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εμείς όλα αυτά τα λέμε για να γινόμαστε όλο ένα και καλύτερα. Mm. Είδες, ο ΠΑΟΚ τώρα σε 4 μάτσα έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ. Αυτό του Παπαστεριανού. Δεν έχει δεχτεί άλλο. Αυτό είναι. 7-1 είναι τα γκολ. Ναι. Να, 7 είναι. Αυτό του Παπαστεριανού το οποίο. Εντάξει. Δεν ξέρω, ποτέ δύο γκολ ζει. Να ξέρει. Ποτέ. Στου αιώνε δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά εντάξει. Είναι μεγάλο πλέον. Εντάξει. Έχει βάλει ρε και ο Λάρε έχει βάλει. Έχει βάλει ένα με τον Άβια, ένα καλό. Δεν μπορώ, να το θυμήθηκα, ένα ψαλίδι, κάτι. Κάτι τέτοιο. Έτσι έρχεται αμυδρά στο μυαλό μου. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι. Ο Άβια δεν τα κατάφερε στα Γιάννενα. Το επιθετικό τέος, επιθετικό δίδυμο του ΠΑΟΚ με Μιστακίδη και Κλάους. Έβαλα 30 φορές τον Κλάους όταν σηκώθηκε. Ναι. Μπήκε. Μου δίνει 20, ναι, 20 φράγκα το σέντερ φόρ, έφυγε. Ήταν μεγάλο το νούμερο, 20 φράγκα το σέντερ φόρ. Αν δεν είσαι ανοιχτό γήπεδο, θα βγουν μια κόντζα. Πετάς 30 ευρώ να τα κάνεις 600, γιατί αυτό είναι το νούμερο. Ο Άρης, ο οποίος στάθηκε καλά στα Ιωάννινα. Ναι. Έτσι. Αλλά ήταν στην πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετώπισε μέχρι τώρα, έχασε. Και είναι αυτό που σου έλεγα και με τον Λεβαδιακό. Ότι ο Λεβαδιακός ήταν λίγο καλύτερος από Λάρισα και Λαμία. Ωραία, και το δυσκόλεψε τα Γιάννενα. Δεν είναι τόσο απλό το έργο. Αλλά εγώ το πίστευα για χείρι, αγόρι μου. Εντάξει. Εσύ το πίστευες για άσο. Εντάξει.
Έγινε η φάση του Δελιζής. Έλεγα, είναι στιγμή, έγινε εκείνο. Ο Δελιζής ναι. δικαίωσε τον Πλιάκο. Ναι. Έκανε τον κόλ σε ανάποδη αιστεία. Ναι. Μα έγινε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, αυτά, μα είναι γεγονός. Αύριο μετά μπορεί να βάλει κόλ ο Βαρέλα. Και να γίνει πέντε. Και Βαρέλα έδινε. Βαρέλα. Και το έχασε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Καλή κεφαλιά. Τέλος πάντων. Το σημασία έχει, φίλε, ότι κλείσαμε ένα Σαββατοκύριακο και το κοντέρ έγραψε. Έτσι, θετικό νούμερο. Αυτό που αυτή είναι η διάθεση και η θέση της εκπομπής, να είμαστε στο τέλος συν το πρόσημο που με μετράει. Ναι. Θα υπάρχουν και μέρες που θα φάμε τις κεφαλιές μας. Αναμφίβολα, φίλε. Ναι. Από τις κεφαλιές ζούμε. Οι κεφαλιές μας κάνουν δυνατότερους. Ναι. Να το και το ηθικό δίδαγμα της εκπομπής. Τον Ολυμπιακό, πώς το βλέπεις σήμερα, φίλε? Έχω μία φωνή ότι θα ξεκινήσει η αεράτα. Θα τους βρει λίγο μπόσικους ο Πανιώνιος και θα προηγηθεί Πανιώνιος. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Γιατί όταν βλέπω ομάδες με δύο μαύρα στόπερ, προβληματίζομαι. Δεν τις υποστηρίζω. Ναι. Δεν τις υποστηρίζω εννοώντας στοιχηματικά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Πανιώνιος δεν είναι σε καλό φεγγάρι, ο Ολυμπιακός είναι σε ένα μέτριο φεγγάρι. Εγώ τώρα, σαν ΠΑΟΚ, τώρα φαντάσω να είμαι εγώ ΠΑΟΚ και να παίζω στον Εύωσμο. Ναι. Γιατί αυτές είναι οι αποστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να πιστέψω ότι θα κερδίσω. Ναι, δίπλα. Σε αγώνα πρωταθλήματος. Σωστά μιλάς, φίλε μου. Εντάξει, λογικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αλλά νομίζω δεν θα το κάνει εύκολα. Εγώ σε αυτό το μάτι στοιχηματικά θα πω με τη δικιά σου να συμφωνήσω ότι για γκολ-γκολ το βλέπω κι εγώ. Δηλαδή, βλέπω άσο τον Πανετολικό σήμερα για ένα απαλό, πολύ light, έτσι. Επιδερμικό στοιχηματάκι, συμβαματικά για ζέσταμα. Έτσι για το σκουλίκι που λέμε. Ναι. Άσο τον Πανετολικό και γκολ-γκολ τον Πανιόνιο. 1,90 επί 2,20. Ταπεινό. Μια χάβουλα είναι. Και εξωτερικό δεν έχουμε τίποτα. Εξωτερικό σήμερα κάνουν βόλτες, ξεκουράζονται. Ναι, παίζουν αύριο αγωνιστικές. Αύριο έχει κανονικά, ναι. Από αύριο. Εγώ πέντεσα, έβαλα τα σημερινά με κάτι αυριανά. Θα δούμε τώρα. Θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με το υλικό που έχουμε. Εντάξει. Καλά είμαστε. Δόξα, δόξα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ωραία λοιπόν. Σιγά σιγά παίρνουμε το δρόμο μας. Την κάνουμε με λαφρά. Με λαφρά πηδηματάκια. Ναι. Πάμε στο τσιντσίν να απολαύσουμε γεύσεις μαγικές. Πήγα εγώ το πρωί και έφαγα ναι. στο τσιντσίν μια ομελέτα μαγεία. Μαγεία κανονική. Αυτό είναι φίλοι που δεν έχουν English breakfast. Τα... Άστο, σου λέω μαγεία. Το τσιντσίν βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Αγία Σοφία. Την εκκλησία του Θεού. Την Αγία Σοφία, τη μεγάλη, μία εκκλησία. Στο σπίτι μου. Απέναντι ακριβώς, φίλε μου. Πώς δεν το έχω δει εγώ. Πώς και τα αρχαία κάτω. Εκπληκτικό. Σαν να είσαι, είναι όαση. Μέσα στην πόλη όλοι. Δέντρα, ιστορίες. Γιατί δεν το βλέπεις. Είναι εκεί που είναι το ζαχαροπλαστείο το καλό. Τερκελίες, ποιος είναι εκεί. Όχι, αυτό λες το τέτοιο με το... Τσιν τσιν. Κατάλαβα ποιο λες. Κατάλαβα. Και χτύπησες ομελέτα και εκείνη με τον μπέικον και τα μάτια. Άστο, με απ' όλα. Όχι. Δεν ξέρω τι έφερε. Εγώ έτρωγα. Ωραία. Οκ. Okay. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Ακολουθεί ο Ζαγόρας. Πώς δεν έχασε ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, να ρε. Τι βγάζει ρε Διούδη στα λεφτά μας, ρε. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Εγώ ξανά στις 8 με το Γιαννούλη, αν έχει γυρίσει από την Άξο. Ξέρεις τι μου έκανε το σύγχρονο. Πήγε στην Άξο ναι. και νόμιζε ότι μου το είπε. Σκάω εγώ με την Παρασκευή. Τι ωραίο κουλεύω, Ολυμπιακό. Τι είδα αυτό. Ρε. Ο Γιώχανσον. Τρία γκολ έχει ο Γιώχανσον. Που παίζει την πέρα στη σέντρα. Πανέμορφο γκολ έβαλε. Ο Κουλούρης έχασε ένα, τον είχα σκόρε. Καλά, λες έχασε ο Κουλ. Ο Χάμες Ροντρίγκες να δεις τι έχασε με τη Σάλκε. Ναι. Άδεια αιστεία. Άδεια, η μπάλα παρακαλάει, χτύπαμε, βάλεμε μέσα και δεν τη βάζει. Ποιο λέει, ένα. Αλλά μετά είναι ο κορυφαίος μας. Στο Hoffenheim Dortmund στο 90 έχει την μπάλα σε άδειο τέρμα σε έναν. Το είδα, το είδα. Στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο. Και τη στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Κανονικά αυτή αυτός ξέρει τι πρέπει να πάει. Απευθεία στο βογγητήριο. Βογγητήριο, χωρίς ανάσα. Άδεια αιστεία, ρε φίλε. Επαγγελματία παίξει, όχι. Ξέρετε τι κάνουν. Θέλω να πανηγυρίσουν γρήγορα. Ναι, σκέφτονται πρώτα τον πανηγυρισμό και δεν πετάνε την μπάλα γλυκά μέσα. Πήγε εκεί να την άξει το δίχτυ. Δύο νεκροί οπαδοί από πίσω στο πέταλο και τέσσερις τραυματίες. Ναι. Και η Μπαρσελόνα 2-2, να ξέρετε, του έστειλε όλου στο γάμα. Του έστειλε. Ανατροπέ Μπαρσελόνα. Χειρόνα δεν ήταν. Είχαμε ναι, μετακινήσει πληθυσμών κατά το μετακινήσει οικονομικού πλούτου. Πρέπει να μετακινήθηκε. Ναι. Δεν πειράζει, φίλε. Εντάξει, να ζήσουν και εταιρείες καμιά φορά. Εντάξει, λογικό. Τίποτα. Είπαμε, δούνε και λαβίνει είναι η ζωή. Ναι. Θα δώσει, θα πάρει. Οπότε τι... βάλτε τον ΠΑΟΚ με την ησυχία σα την Τετάρτη. Συνδυάστε το και με κάτι ακόμα και είστε μια χαύλα. Ωραία. Τα λέμε αύριο στις 2.